Καλώς ήλθες στα μαθήματα Αρνός. Βρισκόμαστε στην ενότητα 3, επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων, αρχαία της πρώτης γυμνασίου. Μαζί θα δούμε λίγο την άσκηση 1 που στο βιβλίο μας βρίσκεται στη σελίδα 27. Και τι μας ζητάει? Να τονίσετε, λέει, τις ακόλουθες λέξεις, δικαιολογώντας την επιλογή σας και να βάλετε το σωστό πνεύμα. Άρα εγώ πρέπει πρώτα να τονίσω, στη συνέχεια να δικαιολογήσω τον τόνο που έβαλα, γιατί ξέρω τους κανόνες, και ύστερα να βάλω και το σωστό πνεύμα. Λοιπόν, εδώ πέρα να διευκρινίσουμε ότι στα αρχαία ελληνικά έχουμε συνήθως 2 τόνους, αυτούς που χρησιμοποιούμε κυρίως, την οξία και την περισπομένη. Δικαιολογούμε με βάση τους κανόνες που έχουμε μάθει και το σωστό πνεύμα στην ουσία είναι ή υψηλή ή υδασία. Οι περισσότερες λέξεις των αρχαίων ελληνικών παίρνουν υψηλή και δασύνονται συγκεκριμένες λέξεις, τις οποίες όμως θα τις δούμε αργότερα. Επομένως, πάμε να δούμε λίγο κάποιους βασικούς κανόνες πριν ξεκινήσουμε τον τονισμό. Οι συλλαβές στα αρχαία ελληνικά χωρίζονται σε βραχύχρονες, χρόνο, πιο σύντομο χρόνο για να τις προφέρουν, οπότε το όμικρον και το έψιλον τα έλεγαν έτσι λίγο πιο σύντομα, ενώ οι μακρόχρονες συλλαβές χρειάζονταν πιο μακρύ χρόνο, περισσότερο χρόνο δηλαδή, για να τις προσφέρουν. Και ήταν το ήτα, το ωμέγα, αλλά και όλοι οι δίφθογκοι, δηλαδή το όμικρον γιώτα, το αλφα γιώτα, έψιλον γιώτα, ου, και πάει λέγοντας. Έχοντας λοιπόν αυτά στο μυαλό μας, πάμε να δούμε λίγο σιγά σιγά τις λέξεις που πρέπει να τονίσουμε. Πρώτη λεξούλα είναι η θήκη. Βλέπω ότι το ήτα εδώ είναι μακρόχρονο. Αντίστοιχα το άλλο ήτα είναι μακρόχρονο και υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι μακρό, προ, μακρού, οξύνεται, δηλαδή βάζω οξία. Επομένως, πάνω από το ήτα θα μπει οξία. Συνεχίζουμε στην επόμενη λέξη, που είναι η λέξη λέγω. Ο τόνος θα μπει στο έψιλον. Εδώ πέρα, για να μην σκέφτομαι άλλους κανόνες, θα μάθω και δεν θα τον μπερδέψω ξανά, ότι το όμικρον και το έψιλον, όταν τονίζονται, παίρνουν πάντα οξία. Άρα, βραχύχρονες συλλαβές πάντα, μα πάντα, οξία. Λέγω λοιπόν, παίρνει οξία. Και συνεχίζουμε στην επόμενη λέξη μας, που είναι η λέξη νήσος. Βλέπω ότι το όμικρον είναι μακρό. Συγγνώμη, βραχή. Το ήτα είναι μακρό. Υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι μακρό, προ, βραχαίος, περισπάτε, δηλαδή παίρνει περισπομένη. Επομένως, πάνω από το ήτα θα μπει η περισπομένη μου. Νήσος. Συνεχίζουμε στην επόμενη λέξη, που είναι η λέξη στάδιον. Παρατηρώντας τη λέξη αυτή, βλέπω ότι χωρίζεται σε 3 συλλαβές. Στα, δι, ον. Δηλαδή λίγουσα, παραλίγουσα, προπαραλίγουσα. Ο τόνος μπαίνει στην προπαραλίγουσα. Στάδιον. Και τώρα μαθαίνω ότι όταν τονίζεται η προπαραλίγουσα, παίρνει πάντα οξία. Άρα, προπαραλίγουσα, πάντα οξία.
Αυτό συμβαίνει με λέξεις που έχουν τρεις συλλαβές. Συνεχίζουμε στη λέξη περίβολος. Αρκετά μεγάλη λέξη. Μήπως να δοκιμάσω να δω πόσες συλλαβές έχει. Λέει, περίβολος. Τέσσερις λοιπόν συλλαβές. Ο τόνος που θα μπει, λίγουσα, παραλίγουσα, προπαραλίγουσα. Τι έμαθα πιο πάνω, ότι η προπαραλίγουσα παίρνει πάντα οξία. Άρα είναι ακριβώς ο ίδιος κανόνας. Παραλίγουσα, πάντα οξία. Συνεχίζουμε στην επόμενη λέξη που είναι η λέξη άδυτον. Εδώ πέρα βλέπω ότι αυτή η λέξη ξεκινάει από φωνήεν. Άρα εφόσον ξεκινάει από φωνήεν, πρέπει να βάλω και το σωστό πνεύμα. Εδώ πέρα αρχικά θα δούμε λέξεις που παίρνουν ψηλή. Άρα πάνω από το α θα μπει το πνεύμα μου που είναι ψηλή. Και πάμε να δούμε τώρα τον τόνο. Συλλαβούλες. Α, δι, τον. Τρεις συλλαβές. Λίγουσα, παραλίγουσα, προπαραλίγουσα. Τονίζεται η προπαραλίγουσα. Άρα τι θα βάλω? Οξία. Γιατί υπάρχει ο κανόνας που έμαθα πριν από λίγο, προπαραλίγουσα, πάντα οξία. Και αφού έβαλα και το πνεύμα μου, συνεχίζω στην επόμενη λέξη, που είναι η λέξη ναύλος. Κοιτάω, λίγουσα, το όμικρον είναι βραχή. Αβ είναι δίφθογκος, άρα είναι μακρόχρονο. Επομένως, έχω τον κανόνα, μακρό, προ, βραχαίος, τι κάνει, περισπάται. Παίρνει δηλαδή περισπομένη. Ναύλος. Προσέχω, η περισπομένη μου δεν θα μπει στο α, θα μπει πάνω από το ε. Ναύλος. Συνεχίζουμε. Επόμενη λέξη, κτίνος. Το ομικρόν είναι βραχή. Το ήτα είναι μακρό. Παραπάνω είπαμε ότι μακρό προβραχαίος τι κάνει, περισπάται. Άρα βάζουμε περισπομένη. Κτίνος. Επόμενη λέξη, μέσον. Βλέπω το έψιλον. Τι έμαθα πριν, όμικρον και έψιλον παίρνουν πάντα οξία. Άρα, μέσον, οξία. Γιατί, βραχύχρονες. Συλλαβές. Πάντα οξία. Δεν το ξεχνάω. Επόμενη λέξη, τρόπος. Έγινε η ζωή μου εύκολη. Να το όμικρον, βάζω οξία. Επομένως, πάει και αυτό. Βραχύχρονες συλλαβές, πάντα οξία. Επόμενη λέξη, λόγων. Εδώ είναι μια γενική, των λόγων. Γι' αυτό έχει ωμέγα εδώ. Όμως, είναι εύκολη η ζωή μου, όπως και πιο πάνω, γιατί τονίζεται το όμικρον. Που τι είπαμε, πάντα οξία. Γιατί, βραχύχρονες συλλαβές, πάντατε οξία. Νέος, έψιλον, οξία, γιατί βραχύχρονες συλλαβές, πάντοτε οξία. Και συνεχίζουμε στην επόμενη λέξη, λέει βόλος. Κοιτάω τις συλλαβές μου. Το όμικρον είναι βραχή, το ωμέγα είναι μακρό, άρα μακρό, προ, βραχαίος, είπαμε ότι περισπάται, δηλαδή παίρνει περισπομένη. Επομένως, πάνω το ωμέγα, εγώ θα βάλω περισπομένη. Επόμενη λέξη, ταύρος. Λέει ότι το όμικρον είναι βραχή. Το αβ είναι δίφθογκος, άρα είναι μακρό. Ποιον κανόνα έχω, μακρό. Προβραχαίος, περισπάται. Ίδιος ο κανόνας, άρα πάνω από το Y και όχι από το α, βάζω περισπομένη. Δούλων. Ωμέγα, μακρό. Ου είναι δίφθογκος, άρα και αυτό μακρό. Επομένως, εδώ έχω έναν κανόνα που τον είδαμε και πριν, που λέει μακρό, προ, μακρού, οξύνεται, δηλαδή βάζουμε οξύνεται.
οξία. Πάνω από το ύψιλον η οξία. Μακρού προ μακρού λοιπόν οξύνεται. Επόμενη λέξη. Δούλος. Κοιτάω. Το ομικρόν είναι βραχή. Το ου είναι δίφθογκος. Άρα είναι μακρό. Τι κάνω να έχω εδώ. Μακρό. Πριν. Από βραχή. Μακρό προβραχαίος, περισπάτε. Άρα θα βάλω περισπωμένη. Πάνω από το ύψιλο, δούλος. Επόμενη λέξη μας είναι η λέξη γενναίων. Η λεξούλα αυτή είναι τρισύλλαβη. Λίγουσα, παραλίγουσα, προπαραλίγουσα. Ο τόνος θα μπει στο αλφαγιώτα, γενναίων, των γενναίων. Άρα εδώ πέρα τι έχω. Το ωμέγα είναι μακρό. Το αλφα γιώτα είναι μακρό γιατί είναι δίφθογκος. Άρα έχω τον κανόνα που λέει ότι μακρό προ μακρού οξύνεται. Ας κάνουμε εξοικονόμηση. Οξύνεται λοιπόν, άρα θα βάλουμε οξία. Γενναίων. Επόμενη λέξη μας είναι η λέξη ίνος. Η λέξη αυτή αρχίζει από φωνή ε, όμικρον γιώτα. Άρα τι πρέπει να κάνω, να βάλω πνεύμα. Θα βάλω λοιπόν ψηλή στον ίνο. Και πάμε να δούμε τον τόνο. Το όμικρον είναι βραχή. Το όμικρον γιώτα είναι μακρό, γιατί είναι δίφθογκος. Άρα, μακρό, προ, βραχαίος, τι κάνει, περισπάτε. Δηλαδή βάζουμε περισπωμένη. Προσέχω, ο τόνος μου θα μπει πάνω από το γιώτα και πάνω από το πνεύμα. Άρα, περισπωμένη, κάτω το πνεύμα, υψηλή, και το γιώτα ακριβώς από κάτω. Και συνεχίζουμε στην επόμενη λέξη μας, που είναι η λέξη γενναίος. Την είδαμε και πριν. Ποια είναι η διαφορά? Το όμικρον εδώ πέρα είναι βραχή. Το αλφα γιώτα είναι μακρό. Άρα εφαρμόζω τον κανόνα που λέει μακρό προ βραχαίος. Περισπάτε. Άρα θα βάλουμε περισπωμένη. Γενναίος, πάνω από το γιώτα. Είδατε, ο γενναίος παίρνει περισπωμένη. Ενώ η λέξη γενναίων, επειδή έχω μακρό προ μακρού, βάζω οξία. Επόμενη λέξη είναι η λέξη μήκος. Κοιτάζω το όμικρον, που είναι βραχή. Το ήτα είναι μακρό. Άρα ποιον κανόνα έχω? Μακρό, προ, βραχαίος, περισπάτε. Ζεύγος. Το όμικρον, βραχή. Εύ είναι δίφθογκος, άρα είναι μακρό. Επομένως, μακρό, προ, βραχαίος, τι κάνει, περισπάτε. Επόμενη λέξη, ίκτος. Ξεκινάει από όμικρον γιώτα, δηλαδή φωνήεν. Τι βάζω? Πνεύμα, ψηλή. Και κοιτάζω τι τόνο θα βάλω. Το όμικρον είναι βραχή. Το όμικρον γιώτα, μακρό. Άρα, τι κάνω να έχω? Μακρό, προ, βραχαίος. Τι κάνει? Περισπάτε. Ο τόνος πάνω από το πνεύμα και πάνω από το γιώτα και όχι από το όμικρον. Επόμενη λέξη είναι η λέξη ρώμη, που σήμαινε η σωματική δύναμη. Εδώ πέρα να διευκρινίσουμε ότι το ρο στα αρχαία ελληνικά ήταν φωνήεν και όχι σύμφωνο. Επομένως, πάνω από το ρο πάντα δεν βάζουμε ψηλή, αλλά δασία. Το ρο θα έχει πάντοτε αυτή τη μορφή.
Και αφού είδαμε το ρο, βάλαμε το πνεύμα, πάμε να δούμε τον τόνο. Το ήτα είναι μακρόχρονο. Το όμικρον είναι μακρόχρονο, άρα εδώ έχω τον κανόνα ότι μακρό, προ, μακρού, πριν από μακρό δηλαδή, οξύνεται. Άρα βάζω οξία. Ρώμη λοιπόν, οξία. Οξία, όχι γραμμή. Ωραία. Επόμενη λέξη μου είναι η λέξη ρήτορ. Α, να το πάλι το ρο. Είναι, είπαμε, φωνήεν. Άρα θα βάλουμε πνεύμα. Και τι πνεύμα, όχι ψηλή, αλλά δασία. Και πάμε να δούμε τι τόνο θα βάλουμε. Το ωμέγα είναι μακρό. Το ήτα είναι μακρό. Άρα μακρό, προ μακρού, είπαμε ότι οξύνεται. Άρα έχουμε ακριβώς τον ίδιο κανόνα. Ρήτορ. Και συνεχίζουμε στην επόμενη λέξη μας. Είναι η λέξη ψήφος. Το όμικρον είναι βραχή. Το ήτα είναι μακρό, άρα έχω τον κανόνα που λέει μακρό, προ, βραχαίος, περισπάτε, άρα θα βάλω περισπωμένη. Πάνω από το ήτα λοιπόν, περισπωμένη. Και συνεχίζουμε στη λέξη χώρος. Το όμικρον είναι βραχή. Το ωμέγα είναι μακρό. Άρα έχω τον κανόνα που λέει ότι μακρό, προβραχαίος, είπαμε και πριν, περισπάτε. Οι γραμμές δεν μας αφήνουν όμως να βάλουμε περισπωμένη. Ωραία. Η λέξη πολέμων. Εδώ πέρα προσέχουμε, πολλές φορές το μπερδεύουμε, λέμε πόλεμο. Είναι γενική, γενική πληθυντικού. Εδώ κρύβεται ένα τον. Τον πολέμων λοιπόν. Και γιατί όχι τον πόλεμων. Στην ουσία λέμε ο πόλεμος. Και τονίζεται στην προπαραλίγουσα. Όμως, όταν η λίγουσά μου είναι μακρόχρονη, όπως εδώ, που είναι το ωμέγα, τότε ο τόνος θα πάει ένα βήμα πιο κάτω, δηλαδή κοντά στη μακρόχρονη συλλαβή. Γι' αυτό και εδώ πέρα βάζουμε τον τόνο, πολέμων. Και επειδή τονίζεται το έψιλον, όπως είπαμε και πιο πριν, θα βάλουμε οξία. Γιατί βραχύχρονες συλλαβές, παίρνουν πάντα οξία. Ωραία. Πάμε τώρα στην επόμενη λέξη. Η λέξη τραπέζις. Εδώ είναι γενική. Είναι της τραπέζις. Στην ουσία συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Ενώ λέμε η τράπεζα, ο τόνος κατεβαίνει ένα βήμα πιο κάτω. Γιατί το ήτα είναι μακρόχρονο, δηλαδή η λίγουσα είναι μακρόχρονη. Γι' αυτό το λόγο δεν λέμε της τράπεζης, αλλά της τραπέζης. Και έβαλα οξία γιατί είπαμε ότι οι βραχύχρονες συλλαβές παίρνουν πάντα οξία. Επομένως, έχουμε ακριβώς τον ίδιο κανόνα. Επόμενη λέξη είναι η λέξη ανθρώπων. Και εδώ πέρα έχω τον ανθρώπων, από την κατάληξη το καταλαβαίνω. Γιατί όχι των άνθρωπων, αλλά των ανθρώπων, ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Γιατί η λίγουσα είναι μακρόχρονη. Άρα ο τόνος από εδώ που ήταν ο άνθρωπος κατεβαίνει ένα βήμα πιο κάτω, πιο κοντά στη λίγουσα που είναι μακρόχρονη. Για να δούμε όμως τι τόνο θα βάλουμε. Καταρχάς, η λέξη μου αρχίζει από φωνήεν. Άρα τι πρέπει να κάνω, να βάλω το πνεύμα μου. Θα βάλω λοιπόν την ψηλή. Ο τόνος είναι των ανθρώπων στο ωμέγα. Κοιτάω, το ωμέγα είναι μακρό και το άλλο ωμέγα είναι μακρό, άρα μακρό,
μικρό, μακρού. Τι είπαμε ότι κάνει, οξύνεται. Άρα βάζω οξία. Οξία λοιπόν, των ανθρώπων. Επόμενη λέξη είναι η λέξη τείχος. Κοιτάω τις συλλαβές μου. Το ομικρόν είναι βραχή. Το ομικρόν γιώτα είναι δίφθογκος, άρα είναι μακρό. Επομένως, έχω τον κανόνα που λέει, ας αλλάξουμε χρώμα, να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας. Μακρό, προ, βραχαίος, τι κάνει, περισπάται, άρα βάζω περισπωμένη. Πάνω από το γιώτα, έτσι, τείχος. Και αφού λοιπόν τονίσαμε τις λέξεις, δικαιολογήσαμε και βάλαμε και πνεύμα σε όσους ξεκινάνε από φωνήεν και συγκρατήσαμε στο μυαλό μας ότι οι βραχύχρονες συλλαβές είναι το όμικρον και το έψιλον, ενώ οι μακρόχρονες ή τα ωμέγα και όλοι οι δίφθογκοι, φτάσαμε στο τέλος της άσκησης. Ελπίζω να μην κουραστήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.